Περίπου 180 οικογένειες Ρωμά έχουν φύγει τις τελευταίες ημέρες από τον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία μετά τους συνεχείς ελέγχους που πραγματοποίησε η αστυνομία τις τελευταίες ημέρες. Δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε άνθρωποι κλέφτηδες, δεν είμαστε απατιώνες. Είμαστε αργάτες, δουλεύουμε να βγάλουμε μερικάματο, γιατί έχουμε παιδιά, να ταΐζουμε τα παιδιά μας. Εδώ είμαστε 20 χρόνια και λοιπόν και ο Δήμος δεν μας έκανε τίποτα. Ήταν άλλο ο Δήμαρχος. Νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε. Αναγκαστικά. Μπορεί και να δω και τα πλάνα πώς είναι εδώ πέρα, τι κατάσταση είμαστε, πώς ζούμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα στέκι, τουλάχιστον ένα τσίγκο, ένα παρακάτι να γίνει για να καθόμαστε κι εμείς, σαν άνθρωποι όπως είναι όλοι ο κόσμος. Να πάνε τα παιδιά σχολείο, να πάμε κι εμείς σε μεγάλη σχολείο, σαν δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς όπως είναι όλοι οι πολίτες, μην να βάλουν άλλους. Δηλαδή, τώρα εδώ βάζουν φωτιές, βάζουν τα άλλο. Αυτό γίνεται κάθε λίγο. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος θα βάζει φωτιά αυτά τα πράγματα. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία αλλά και φαγάνες βρίσκονταν εκεί πραγματοποιώντας χωματουργικές εργασίες προκειμένου να καλυφθεί ο βλαβερός για την υγεία καπνός που αναδυόταν από τη φωτιά που είχαν βάλει νωρίτερα Ρωμά που αποχωρούσαν από την περιοχή. Μας υποσχεθήκανε εδώ και πολύ μεγάλο καιρό ότι θα μας δώσουν οικόπεδα, θα μας κάνουν βρύσες, θα μας κάνουν τους δρόμους, πολλά πράγματα, πολλές υποσκέψεις. Και στο φινάλι τίποτα. Τίποτα. Όπως βλέπετε τα χάλια ακόμα χειρότερα. Και παιδευτήκανε και θέλουν να μας διώξουν. Άλλοι άτομα έρχονται, βάζουν φωτιές, κάνουν ζημιές και τα χρεώνουν όλο επάνω μας. Πόσα χρόνια ζείτε εσείς εδώ πέρα? 30 χρόνια. Εγώ ήμουν 15 χρόνων και τώρα 38 είμαι. Και τι ζητάτε τώρα από το Δήμο? Μία βοήθεια ζητάμε. Μία βοήθεια ή ένα μέρος ή να μας αγοράσουν οικόπεδο. Αυτό θέλουμε. Να μας αγοράσουν οικόπεδο, να μπούμε μέσα και μετά όταν θα πάρεις το οικόπεδο σου, είναι και η ευθύνη και η δικιά σου. Έτσι δεν είναι? Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια βοήθεια. Δεν θέλουμε τίποτα. Να μας εξακριβώσει το Υπουργείο Αθήνας, να μας εξακριβώσει, να δουν άμα έχουμε οικόπεδα ή ακίνητα στο όνομά μας. Τίποτα δεν έχουμε στο όνομά μας. Τίποτα. Μεδέν. Τίποτα δεν έχουμε. Είμαστε άστοιχοι. Όλος ο κόσμος μας βλέπουν εδώ. Τι τραβάμε και τι δεν τραβάμε. Κατάλαβες. Κοίταξε τώρα. Τα παιδιά σε λίγο καιρό, 4-5 μέρες, θα πάνε σχολείο. Εντάξει, θα πάνε σχολείο. Ρέγμα δεν έχουμε. Νερό δεν έχουμε. Μας έχουν πεταγμένοι όπως πετάνε τα σκυλιά. Έτσι είμαστε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω τώρα εμείς. Κοίταξε τους. Ρούχα δεν έχουν να φορέσουν. Σε τι ζητάτε, πείτε. Εμείς τώρα ζητάμε. Αν δεν δεχτούν εδώ ο πρόεδρος ο δικός μας να μας καταγγείλει κάπου σε ένα μέρος, να μείνουμε σε ένα μέρος, σε μια γωνία ή να μας βρει κανένα μέρος, να μας πετάξει εκεί πέρα να μας βάλει να μας τακτοποιήσει. Δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο το μέρος. Μόνο το μέρος. Μετά εμείς βάζουμε ξύλα. Κάνουμε παραγγούλες, εντάξει. Θέλουμε να έχουμε το λεωφορείο μας, να έρθουμε να πάρουν τα παιδιά μας, να πάνε στο σχολείο, να έχουμε τη βρύση μας, να πληθούμε. Έχω 2 εβδομάδες να κάνω μπάνιο. Δεν σαλμούνται λεφτά. Τίποτα από το κράτος να μας βοηθήσει. Δεν μας βοήθησε από 25 χρόνια. Έχουμε 25 χρόνια εδώ, γέρασα εγώ. Έχω 8 παιδιά, βλέπεις αυτές τις παράγεις, όλες δικές μου είναι. Τα παιδιά μου είναι. Και αυτός είναι ο γαμπρός μου που κράτησε τώρα. Δεν μας βοήθησε ούτε πουθενά. Ακόμα μας γράφουν. Τώρα τι ζητάτε, τώρα. Τώρα τι ζητάμε. Εμείς ζητάμε ένα οικοπεδάκι, ας είναι και 500 μέτρα, να μπούμε τα παιδιά μου, μια βρυσούλα να πάρουμε νερό, γιατί δεν υπάρχει νερό. Ρέγμα δεν έχει. Χωρίς ρέγμα κάνεις. Κάτσε εσύ τώρα εδώ μέρες και να πιεις ζεστό νερό, ζεστό καφέ. Πού θα το βρεις αυτό, ρε παιδί. Στον οικισμό αυτή τη στιγμή παραμένουν τουλάχιστον 15 οικογένειες Ρωμά, οι οποίες βρέθηκαν εκεί πριν από περίπου 15 χρόνια. Με τις τελευταίες εξελίξεις και την πιθανή κατεδάφιση του οικισμού, μιλώντας στην κάμερα του Άτλα, ζητούν να τους παραχωρήσουν κάποιο χώρο ώστε να μπορούν να μείνουν. Είμαστε σε ένα μέρος που είναι χωματερή. Εγώ δεν το βλέπω ότι είναι μέρος αυτό το πράγμα. Το βλέπω χωματερή και ζούμε μαζί με τη χωματερή. Αυτά τα πιτσιρίκια εδώ πέρα τι φταίνε? Θα πάθουν καμιά μόλυση. Δηλαδή θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Να μας παραχωρήσει ο Δήμαρχος ένα μέρος, να μπορέσουμε να το φροντίσουμε εμείς. Πόσες οικογένειες είμαστε, 10-15 οικογένειες. Να μας βάλει μια περίφραξη γύρω-γύρω, να πούμε και μια μεγάλη πόρτα μπροστά. Μην πει ο καθένας, δηλαδή έρχεται ο άλλος τώρα με τα σκουπίδια του να τα πετάξει μέσα. Την ώρα το χτήμα που είναι δικό μου, που το ορίζω και ο καθένας που τα έχει την παράγκα του μέσα, θα κάνει τα κουμάντα του, θα κάνει τη φύλαξή του. Να προσέξει τον εαυτό του, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Εγώ δεν το βλέπω τώρα αυτό το πράγμα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Και τι θέλουν αυτά τα πιτσιρίκια εδώ πέρα, για τα παιδιά, άσε με εσύ μεγάλη, να πεθάνουμε να πάμε στο διάβολο. Τα πιτσιρίκια σε τι φταίνει. Την Τετάρτη θα πάνε σχολείο. Ποιος θα έρθει να τα πάρει από εδώ? Θα τα πάμε εμείς ήδη να έρθει να πούμε, ελάτε παιδιά να πάρετε τα παιδιά για σχολείο. Είμαστε κατεστερήμενοι εμείς.
Τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν να πάνε μπροστά. Να μάθουν πέντε περνάματα. Να πιάσουν μια δουλειά κάποτε. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες της περιοχής βλέπουν με ικανοποίηση την αποχώρηση των Ρωμά αλλά και την πιθανή κατεδάφιση του οικισμού.